Εκεί η Δημοτική Αρχή έχει επανέλθει στο κομμάτι του αιτήματος, του πάγιου αιτήματος που αφορά τη δημιουργία τομέα ΕΚΑΒ στο Δήμο Πλατανιά. Από τη στιγμή που μιλάμε με φόντο και το καλοκαίρι, Δήμαρχε, ότι είστε ένας από τους πλέον τουριστικούς δήμους σε πανελλαδικό επίπεδο. Την καλησπέρα μας. Και καλησπέρα και εδώ από τον Πλατανιά. Να συμπληρώσω σε αυτά που είπατε, ότι δεν είναι απλά ότι είμαστε ένας από τους πλέον τουριστικούς δήμους στη Δυτική Κρήτη και γενικότερα και στη χώρα. Δεν μιλάμε τώρα για πάνω από 20, περίπου 23.000 καταγεγραμμένες κλίνες. Δεν μιλάμε ότι για να το διάστημα δεν είναι 2 μήνες, μιλάμε για ένα εξάμηνο. Και μάλιστα να θέλουμε να κάνουμε και άνοιγμα της περιόδους και στις αρχές και στο τέλος της. Μιλάμε ότι είμαστε ο δεύτερος σε πληθυσμό νομός στον νομό Χανίων, δήμος στον νομό Χανίων. Μιλάμε για ένα δήμο ο οποίος είναι διάσπαρτος. Φτάνουμε μέχρι τον Ομαλό που πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον και χιονισμένο. Και σε συνεργασία με την περιφέρεια γίνονται πάντα ενέργειες προκειμένου να είναι προσβάσιμους προς πελάσεις με όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους οδηγούς αν επισκεφτούν το Σαββατοκύριακο από την περιοχή της Ανατολικής Κρήτης στα μέρη μας. Αλλά συγχρόνως, ξαναλέω, είναι ένα σημείο στο οποίο έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να γίνει τομέας. Δυστυχώς ή ευτυχώς πιο σωστά έγινε σε άλλο σημείο του νομού τομέας ΕΚΑΒ. Καλώς έγινε. Όμως δεν μπορεί το κομμάτι της Δυτικής Κρήτης να μην έχει ένα τομέα ΕΚΑΒ. Θα εξασφαλίσει υγειονομικά σε άμεση παρέμβαση και τους άλλους δήμους, τον πιο δυτικό δήμο του νησιού, τον δήμο της Άμμου, το δήμο του νοτιοδυτικού άκρου του νομού, που είναι ο δήμος Καμδάνου Σελήνου. Είμαστε πάνω σε ένα άξονα, στο βόρειο άξονα, που μπορεί να υπάρχει μια άμεση παρέμβαση. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνηγορούν και από τα στοιχεία που έχει το ίδιο το σωματείο των εργαζομένων του ΚΑΒ σε σχέση με τον αριθμό των περιστατικών από την περιοχή, γιατί υπάρχει, κύριε Παραγιωτόπουλε, ο εξής κακός συνειρμός. Η κοινότητα του Πλατανιά ή η έδρα του Γεράνη από την πόλη των Χανίων έχει σε ευθεία γραμμή μια απόσταση της τάξης των 13 χιλιόμετρων. Δεν είναι έτσι ο Δήμος όμως. Ο Δήμος φτάνει νότια στον Ομαλό, όπως σας είπα, στο Σέμπρονα, περιοχές που είναι περίπου 70 και 80 χιλιόμετρα από το βόρειο άξονα. Άρα δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να πούμε ότι έχουμε μία άμεση παρέμβαση σε ένα τεράστιο κομμάτι στο μισό νομό, επειδή τυχαίνει στο βόρειο τμήμα του βόρειου άξονα μία κοινότητα που έχει το όνομα του Δήμου να απέχει σε ευθεία γραμμή. Δήμαρχε, τι προβλήματα έχουν καταγραφεί μέχρι και σήμερα με αφορμή την απουσία του συγκεκριμένου τομέα ΕΚΑΒ από την περιοχή σας? Τα στοιχεία που μας δίνει το ίδιο το Σωματείο των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ είναι καταρχήν σε 2 επίπεδα. Το ένα είναι στο θέμα της χρονικής καθυστέρησης. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τελείως διαφορετικά να υπάρχει ένα σημείο εκκίνησης που είναι πάνω στο βόρειο άξονα να μετακινηθεί και άλλο να φεύγει από την πόλη το Χανίο να τη διασχίζει μέχρι να βρει τη δίωδο προς την Εθνική Οδό και να κινηθεί δυτικά, που είναι ο δικός μας ο Δήμος. Και συγχρόνως, όταν ξέρετε πολύ καλά, όταν παρασχεθούν οι βοήθειες οι άμεσες σε πολύ σύντομο διάστημα, πάρα πολλά περιστατικά, με την έγκαιρη επέμβαση των διασωστών, μεταφέρονται πλέον με κατάλληλο, θα έλεγα, με κατάλληλη ιατρική φροντίδα και έχουν προλάβει αρκετά πράγματα στη διαδρομή, έτσι ώστε να μην έχει ο ασθενής επιπλοκές, οι οποίες οφείλονται στην καθυστερημένη μεταφορά του. Άρα, θεωρώ ότι είναι εκ των ουκ άνευ η σύσταση ενός εκεί τομέα, σύν ότι προσφέρει και η υγειονομική ασφάλεια όχι μόνο στους κάτοικους της περιοχής, αλλά φυσικά και στους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες που καταγράφεται σε ό,τι αφορά στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν είναι η πρώτη φορά, πάντως, Δήμαρχε, που έχει χτυπήσει την πόρτα των αρμοδίων και έχετε πει πρέπει εδώ στην περιοχή να ιδρυθεί, να συσταθεί αυτός ο τομέας ΕΚΑΒ, χωρίς αποτέλεσμα. Στην ουσία, οι αρμόδιοι το αντιλαμβάνονται, διότι έρχονται οι ίδιοι και αναπεριόδους έχουν συσταθεί θερινά, εποχικά κλιμάκια. Σωστά. Έτσι, είτε με μεταστάθμιση ασθενοφόρου από τον κύριο τομέα των Χανίων, είτε παλαιότερα ερχόντουσαν με απόσπαση πάλι από την Αθήνα, όπου προσπαθούσε ο Δήμος. Τι να το κάνεις όμως, αν δεν υπάρχει μόνιμη λύση. Ακριβώς. Αλλά θες να έχεις μια σταθερή δομή, και νομίζω ότι είναι μια ανάγκη, η οποία δεν είναι πλεονασμός, δεν είναι πληθωρισμός στη δημιουργία τομέων. Για να πω κάτι που θα προλάβανα, ίσως ένα σχόλιο ενός τηλεθεατή σας, μα κάθε Δήμος και ένας τομέας δεν είναι δυνατόν. Προφανώς και δεν είναι δυνατόν. Αλλά εδώ μιλάμε για μισό νομό και παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαλανδράκη, το παρακολουθούμε το θέμα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Προσοχή στους δρόμους και με το καλό να μας έρθετε με τα δέοντα μέτρα σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση. Τι καιρό αυτή την ώρα, εκεί στην περιοχή σας, στον Πλατανιά? Έχει κρύο. Φαίνεται ότι ο καιρός κατεβαίνει αρκετά. Υπάρχει στα ορεινά χιονόπτωση. Πολύ σωστά δείξατε φωτογραφίες από το χιονισμένο Ομαλό, ένα πανέμορφο τοπίο και ιστοροπαίδο του Ομαλού. Η χαρά και των μεγάλων και των μικρών. Απλώς θέλει προσοχή όποιος πάει προς τα μερικά. Δήμαρχε, ένα θα σας πω μόνο.
Με δυσκολία σας ακούω αυτή τη στιγμή από τους κεραυνούς, τις καταιγίδες και το χαλάζι που ρίχνει στο Ηράκλειο. Αυτό μόνο. Ένα θα σας πω. Εντάξει. Λοιπόν, προσοχή. Προσοχή λοιπόν και στο Ηράκλειο. Καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.